Κύριε Μίχα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Εσείς από ό,τι είδα δεν μείνατε απλά στο γεγονός της ημέρας 16 χρόνια πίσω, αλλά το συνδέετε και με το σήμερα και με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, διότι ναι, εντάξει, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και καλώς στο τι τεκταίνεται στην Ουκρανία, αλλά όλα αυτά έχουν απολύξεις και σε σχέση με την Τουρκία που αφορούν εμάς άμεσα, αμεσότατα. Κοίταξε να δεις, η τραγωδία με τον Ηλιάκη ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνέβη. Είχαν σηκωθεί και πηγαίνανε με ένα φωτοαναγνωριστικό αεροστάφος που είχαν, που είχε ένα ισραηλινό ατρακτήδιο που μπορούσε να φωτογραφίσει από πολύ μακριά τις εγκαταστάσεις, τον S-400 στην Κύη, στην Κρήτη. Όταν πλησίασε ο Ηλιάκης κοντά για να πάρει τον αριθμό, πλησίασε και πήγε από κάτω, κατέβασε την καλύπτρα, μάλλον πανικοβλημένος από ό,τι όλα τα στοιχεία δείχνουν, συνέθλιψε την καλύπτρα και σκότωσε τον Έλληνα πιλότο. Δεν ήταν όπως σε τακτική, τακτική κατάσταση, πάντα είναι από πίσω ο νούμερο 2 του σχηματισμού, τους είχε όλους κλειδωμένους. Κανονικά έπρεπε να πάνε στον Αλάχ αυτόματα. Δεν πήγανε στον Αλάχ. Επειδή πιστέψαμε ότι επειδή έπεσε και το άλλο και το τουρκικό μαχητικό, υπήρχε μια ισορροπία και θα ήταν κλιμάκωση. Προφανώς έλαβε διαταγή να αποχωρήσει. Και επειδή είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες και ψυχροί επαγγελματίες, παρότι είχαμε διάφορα στράπεδα στη συνέχεια, η ουσία είναι ότι αποχώρησε και σηκώθηκε άλλη παρτίδα μαχητικών από την Κρήτη για να στρέψει στην περιοχή. Η ουσία είναι όμως ότι από αυτή η αντίδραση ελληνικής πλευράς, επειδή συχνά-πυγνά οι Τούρκοι όταν πηγαίνουν εκεί, δεν είναι λίγες φορές που περάσουν και πάνω από τη Σούδα. Κυνηγούνται βέβαια με τα ελληνικά μαχητικά, αλλά φροντίζουν να περάσουν πάνω από τη Σούδα. Διότι τους ενοχλεί το ότι ο ελληνισμός είναι πάτημα του ΝΑΤΟ. Θέλουν οτιδήποτε είναι σοβαρό από νατοϊκής απόψεως με γεωστρατηγική σημασία, θέλουν να το ελέγχουν. Αυτή η αντίδραση που είχαμε τότε με τον Ηλιάκη, πιστεύω προσωπικά ότι οδήγησε σε παρόξυνση της τουρκικής θρασίτητας στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να επαναλάβουν το πρότυπο αυτό που συμπεριλαμβάνει και τη Σούδα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό συνέδεσε αυτά τα δύο γεγονότα. Δυστυχώς η συμπεριφορά που έχουμε εμείς, η αυτοσυγκράτηση που μέχρι ένα σημείο είναι ορθή, από εκεί και πέρα όμως μπορεί με στρατηγική λογική να καταστεί αντιπαραγωγική έως αυτοκαταστροφική. Έχουμε όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αυτό που είπε ο πρέσβης Ζαϊφαντής στην εκπομπή σου, και έτυχε να το παρακολουθήσω στην τηλεοπτική εκπομπή. Ότι δεν πείθεις πλέον για τα ειρηνικά σου αισθήματα, αλλά αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάτι κρύβεις, διότι δεν πιστεύουν ότι μετά από όλες αυτές τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις δεν κάνεις τίποτα για να τους σταματήσεις. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο να μπορείς να τους σταματήσεις από το να τους καταρρύψεις. Και άμα φοβάσαι ότι θα έχεις νεκρούς, γι' αυτό θα δημιουργήσει κλιμάκωση. Εντάξει, μη ρίξεις μαχητικό, ξεκινά από το να ρίχνεις ένα UAV, διαδηλώνοντας όμως ότι αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, θα προχωρήσεις και σε μαχητικό. Αυτή η διαδικασία κλιμάκωσης που ξεκινάει από πολύ χαμηλά, θα δώσει το κίνητρο στο ΝΑΤΟ να ασχοληθεί ουσιαστικά. Διαφορετικά και δεν θα ασχολούνται, και οι ειρηνικές και σύμμαχες χώρες, συμμαχικές χώρες όπως για παράδειγμα η Φιλανδία, και προσεχώς και στο ΝΑΤΟ πιστεύουμε ότι τελικά θα κατορθώσει να μπει, σου δίνουν αυτές τις απαντήσεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να επαναξιολογηθούν όσο είναι καιρός από την ελληνική πλευρά. Επειδή είπες ότι κάνεις ένα βήμα για να δείξεις την αποφασιστικότητά σου με ένα μη επανδρομένο. Προφανώς. Θα ξεκινήσεις από εκεί. Ναι, ναι. Προφανώς όμως το πολιτικό σύστημα έχει αποφασίσει ότι αν αυτό δεν σταματήσει εκεί, έρχεται κλιμάκωση. Το έχει αποφασίσει, όχι ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, διότι τότε δεν κάνεις. Δεν πιστεύω καν, Γιώργο μου, ότι υπάρχει διαδικασία που με ένα σκεπτικό οδηγεί σε μια απόφαση. Αυτό θα ήταν ένα θετικό πρωτοβήμα. Πιστεύω ότι είναι μια πεποίθηση φυτεμένη μέσα στους Έλληνες πολιτικούς, που επειδή είναι δημοκρατικό καθεστώς η Ελλάδα, οι στρατιωτικοί υποτάσσονται απολύτως πολιτικούς, και αυτό το σωστό. Αλλά αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα από προβλήματα. Δεν μπορεί να περάσει καν από το μυαλό του πολιτικού προσωπικού ότι στις διεθνείς σχέσεις το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά και πρέπει να θέτεις όρια όπως πρέπει να θέτεις όρια σε ένα μικρό παιδί. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Αλκιβιάδης. Λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μίχα, και επειδή διαβάζω σχεδόν καθημερινά και τις αναλύσεις του ως συνεργάτης στο Defense Point, έχω μία απορία. Τι μήνυμα πήγε στο γείτονα
όταν για το γεγονός αποφάσεις να μιλήσεις για την Αλεξανδρούπολη, εννοεί 2-24 ώρα μετά από όσα είχαν συμβεί? Δεν νομίζω ότι έχει βαρύνει πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, διότι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία η πολιτική επικοινωνία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς δεν ήθελαν να χαλάσουν όλο αυτό το θετικό αντίκτυπο που είχε η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Από την άλλη όμως, εγώ δικαιούμαι να υποθέσω ότι έχασε μια τεράστια ευκαιρία να μην αλλάξει ούτε τελεία, ούτε κόμμα από όσα είπε στο Κογκρέσο. Θα μπορούσε όμως να πει, χωρίς να το έχει πει εντός Ελλάδος, να πει παρεμπιπτόντως, πριν από δύο μέρες συνέβη αυτό. Τι περιμένετε να κάνουμε εμείς? Θα μπορούσε κάτι να πει. Αυτό θα ήταν το πρωτοσέλιδο, αλλά αυτό φοβήθηκαν ότι θα χαλάσει τη συνολική εικόνα. Εγώ το δικό μου επιχείρημα είναι ότι όχι μόνο δεν θα τη χάλαγε, θα την ενίσχυε θεαματικά. Πιστεύω ότι χάσαμε μια ευκαιρία εκεί πέρα. Τη στιγμή που είχε σημειωθεί, ή μάλλον, συγγνώμη, είναι λάθος αυτό, διότι το περιστατικό έγινε την Τετάρτη και η ομιλία στο Κογκρέσο έγινε την Τρίτη. Αν δεν με απατάει μνήμη. Σωστά. Άρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά περίμεναν να γυρίσουν πίσω, να δώσουν εντολές στα στρατηγικά επιτελεία και να το χειριστούν. Άρα αυτό που λέω, όχι, δεν ισχύει, δεν θα μπορούσε να πει κάτι. Ίσως δεν ήταν και σκόπιμο να κάνει μια αναφορά εκεί, να κάνει πίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που σε καθημερινή βάση, επειδή ακριβώς είμαστε δημοκρατικό πολίτευμα, έχουμε απόλυτη ενημέρωση μέχρι και την τελευταία παράβαση, όχι παραβίαση, που γίνεται στο Αιγαίο, από ποιον γίνεται, από τι μέσο γίνεται, υπάρχει απόλυτη ενημέρωση. Για ποιο λόγο λύθη αυτή η απόφαση? Επειδή θα είχαν κάνει ακόμα μία παραβίαση οι Τούρκοι, έστω και ήταν 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Καταλαβαίνω ποια ήταν η αλλαγή. Δηλαδή ήταν λάθος αντανακλαστικά που το σταματήσανε για δύο μέρες μέχρι να γυρίσει η πολιτική ηγεσία να δώσει εντολές στρατιωτική. Νομίζω ότι δεν ήταν επιτυχής ο χειρισμός. Όπως μας είπες, δεν θεωρείς τυχαία την επιλογή της Αλεξανδρούπολης σε αυτή τη φάση? Όχι, σε καμία περίπτωση. Και ένα 24ωρο αφού το Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πει μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο ότι με τις περιπτήσεις ως εδώ. Συμβαίνει αυτό, ακριβώς συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και δεν είναι τυχαίο το που επιλέγουν να, από που επιλέγουν να μπουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι πιλότοι. Έτσι, επέλεξαν το βόρειο τμήμα και όταν τους κυνήγησαν τα ρωσικά μαχητικά, τα ελληνικά μαχητικά, συγγνώμη, πολύ συχνά, σχεδόν όλες τις φορές γνωρίζουμε ακόμα και πριν απογειωθούν οι Τούρκοι τι θα κάνουμε και έχουμε γέρος αεροσκάφη στον αέρα. Αυτοί ήξεραν ότι θα κυνηγηθούν και φρόντισαν να φύγουν περνώντας 2,5 χιλιόμετρα από την 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο τρόπος διαφυγής, είναι ο καταλληλότερος, και καλύπτονται πίσω από μια υποτίθεται αερομαχία, από μια καταδίωξη του τουρκικού μαχητικού από ελληνικό. Οπότε σου λέει, έστρεψα και πέρασα από εκεί. Όπως και εσύ, επειδή κυνηγιόμασταν, πέρασες πάνω από την, πάνω από το δικό μας το νησί, από τη Χάλκη, ξέρω εγώ, από ποιο, την Ήβρο, Τένεδο, ποιο νησί πέρασαν πάνω και μας κατηγορούν για παραβιάσεις. Είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας, αλλά είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο 100 φορές το τι επιδιώκουν να πετύχουν. Συνομιλώντας πριν από λίγο με τον κύριο Λάβδα, μας είπε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και το καλοκαίρι, όσο και αν και για λόγους τουριστικούς και εμείς και αυτοί το βλέπουμε με έναν τρόπο, δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε επιχείρηση κλιμάκωσης, ιδίως προς την περιοχή της Κρήτης, σε σχέση με τη μεγάλη συζήτηση που είναι και της μοδός λόγω της ενεργειακής κρίσης των υδρογόνων ανθράκων. Αυτό πώς το βλέπεις? Κοιτάξτε, πιο πολύ θα φοβόμουν την περιοχή της Κύπρου για την πλευρά πιο κοντά στην Ελλάδα. Μην νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν, παρότι είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα με βάση την εικόνα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά να δώσει κάποια διαφορετική εντολή. Καταλαβαίνουν ότι πάντα υπάρχει κακιά η ώρα. Υπάρχει μια πίεση από το εσωτερικό, υπάρχει μια δημόσια συζήτηση. Σε κάποια στιγμή μπορεί ένας Έλληνας ηγέτης να, Μητσοτάκης εν προκειμένου, να δώσει μια διαφορετική εντολή. Μην ξεχνάμε ότι αυτό περίμεναν και στον Εύρο και διαψεύστηκαν, διότι η κρίση όπως εκδηλώθηκε στον Εύρο ενεργοποίησε ενδεχομένως πολιτικά, αντανακλαστικά. Το διηγηθήκαμε και υποδιηγηθήκαμε. Γιατί στην πορεία, άμα βλέπεις ότι αυτό πολιτικά σου βγαίνει, μπορεί να το επαναλάβεις. Αυτό είναι ένας παράγοντας ρίσκου που δεν μπορείς να τον διώξεις εντελώς από τη μέση. Από την άλλη, υπάρχει σε εξέλιξη μια ολόκληρη συζήτηση της Τουρκίας με τους Αμερικανούς στο παρασκήνιο, που δεν είμαι σίγουρος ότι θα θέλαμε να την επιβάλλουν με κάθε τρόπο. Μην ξεχνάμε επίσης και τον πάγιο τουρκικό στόχο να χωρίσουν την Κύπρο από την Ελλάδα. Το μεγάλο τους πρόβλημα, το έχουμε πει 100 φορές, είναι ο ελληνισμός, οπότε ισχύει το διέρη και βασίλευε.
είναι πιο εύκολα τα πράγματα να κάνουν κάτι στην περιοχή της Κύπρου. Βέβαια, εκεί θα εξαρτηθεί από το ποια θα είναι η αντίδραση των Αμερικανών. Αν θα ανεχθούν την παρουσία και παράνομες γεωτρήσεις σε Κυπριακή ΑΟΣ, όλα θα μπαίνουν, όλα μπαίνουν στο ζύγι. Αλλά ίσως θα φοβούμουν πιο πολύ την περιοχή της Κύπρου. Μένει να αποδειχθεί τι θα γίνει. Και το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης είναι πάντα ανοιχτό, διότι ο Τούρκος έχει πλεονέκτημα σε τόπο και σε χρόνο που θα αναπτύξει στρατηγική του. Και η Ελλάδα μονίμως αμήνεται και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικά. Θέλω να κλείσουμε σήμερα ρωτώντας ότι την ίδια στιγμή, και το παρακολουθείς, υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι της Τουρκίας αναφορικά με την είσοδο Φιλανδίας-Σουηδίας, και όλοι έχουν καταλάβει ότι στο πρώτο φόντο είναι οι δύο χώρες, στο βαθύτερο είναι τα πάντα, οι εξοπλισμοί, αναδιευθετήσεις, το τι ζητάει από τους Αμερικανούς, από τους άλλους συμμάχους. Το ερώτημα είναι, μέσα σε αυτό το πακέτο η Τουρκία δεν αποκλείεται πίσω από τις κλειστές πόρτες να θέτει και θέματα σε σχέση με τα δυτικά της, με την Ελλάδα και την Κύπρο? Είναι εύκολο να το αποφύγεις ένα τέτοιο πακέτο σε αυτή τη συγκυρία? Όχι, δεν μπορείς να αποφύγεις τίποτα. Σε μια διαπραγμάτευση άλλος τέτοιο τον ενδιαφέρει. Εγώ έχω μια υποψία και έχω γράψει κάτι σε αυτό που θα δημοσιευθεί προσεχώς σε επόμενες ώρες ενδεχομένως. Έχω την υποψία ότι οι Τούρκοι καλλιεργούν συστηματικά τον τελευταίο καιρό στα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση, κυρίως στα φιλοϊσλαμιστικά, ότι οι S-400 έχουν αποδειχθεί σε κάτι παθητικό. Όλη αυτή η όξυνση και η διαπραγμάτευση της Τουρκίας θα μπορούσε να αποσκοπεί στο να ενισχύσει την εικόνα του Ερντογάν στο εσωτερικό, ώστε όταν κάποια στιγμή παρουσιάσει την απομάκρυνση των S-400 από το τουρκικό προστάσιο, που το θεωρώ μικρή πιθανότητα αλλά υπαρκτή, και επιμένω ότι είναι υπαρκτή, να γίνει αποδεχτή στο εσωτερικό. Διότι όταν καλλιεργείται συστηματικά η άποψη ότι δεν μας ωφέλησε, το τουρκικό εθνικό συμφέρον δεν το ωφέλησε, δεν θα υπάρξει αντίδραση από ενδεχόμενη απομάκρυνση. Αντιθέτως, θα αλλάξει τα δεδομένα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους Αμερικανούς και με τον ΝΑΤΟ, και η ελληνική πλευρά θα βρεθεί σε θέση άμυνας και ενδεχομένως να διεξάγει μάχη οπισθοφυλακής. Ενδεχομένως να υποπτεύομαι ότι για να προστατεύσει το ευρύτερο, δηλαδή το F-35, αναγκαστεί να κάνει πίσω στο F-16, όσο χρόνο κερδιθεί τόσο το καλύτερο είναι, για να προλάβει η ελληνική αεροπορία να εντάξει τα F-16V και να κάνει όσες κινήσεις μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις για να επανεξοπλιστούν, που έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και τα έχουμε βρει 100 φορές. Αλλά έχω την εντύπωση ότι προσεχώς θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις από τουρκικής πλευράς. Μένει να αποδειχθεί αν θα επιβεβαιωθώ ή θα διαψευστώ. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι μπορεί να ετοιμάζεται μια συνολική ανατοποθέτηση της τουρκικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό? Με τρόπο που θα αλλάζει τα δεδομένα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος που έγινε στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος ο οποίος αδυνατίζει τη Ρωσία σε κάθε περίπτωση, οπότε ενδεχομένως και να είναι κάτι πιο διαχειρίσιμο από πλευράς Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι και ο Πούτιν έχει κίνητρο να αφήσει την εγκατάλειψη, την απομάκρυνση των 400 από το τουρκικό προστάσιο, διότι βασική του μέρημνα είναι να μην χάσει την Τουρκία ως εργαλείο διχασμού του ΝΑΤΟ. Άρα, άμα το κάνει με τρόπο που δίνει ένα αντάλλαγμα στον Πούτιν, και ποιο είναι αυτό το αντάλλαγμα, αυτό να μπλοκάρει όσο μπορεί περισσότερο τη Σουηδία και τη Φιλανδία από να μπουν στο ΝΑΤΟ, μπορεί να απομακρυνθούν οι S-400 από το τουρκικό προστάσιο ανέμακτα. Αυτή είναι η υποψία μου. Δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές ικανότητες, αλλά ένα 20% θα το έδινα. Δηλαδή, δεν θα με εξέπληκε εάν έβλεπα τους Τούρκους να φέρουν προσεχώς, το προσεχέ διάστημα, μια απόφαση απομάκρυνσης των S-400, την οποία έχει δημιουργήσει τα επιχειρήματα ο Ερντογάν για να την πουλήσει στο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, διότι με αυτή διχάζει τον ΝΑΤΟ. Οπότε μετά θα έχουμε τελείως νέα δεδομένα στο τραπέζι και θα έχει απομακρυνθεί το μεγάλο αγκάθι που έδιωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα του F-35, που υποτίθεται ήθελε να πάρει 100 και περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη. Θα ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση στο Αιγαίο. Ζαχαρίας Μίχας, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Με ενδιαφέρον οι αναλύσεις του στο Defense Point. Τον ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, Ζαχαρία. Να είσαι καλά.